Σαββά, ευχαριστούμε πολύ που μας το δώσατε το ποτάμι του πρωτάθλημα αυτό όπως το κακατσοκύπαλα κάποτε. Σαββά, άντε και μην πω τίποτα. Γαβρί, ερχόμαστε και εσύ δεν ξανάρθετε ποτέ εδώ πάνω γιατί κάνετε κακάκια όποτε έρχεσαι. Από Λαμία κάνετε κακάκια, πάμπες φοράτε. Αν τιμωρηθεί ο Βιερίνη Παπαδρέλης στη φωτοβολίδα στο Αγρίνιο. Ναι ή όχι, να τιμωρηθεί εγώ λέω γιατί ήταν κολλάρα από τα λίγα. Παραμιλάει η Πορτογαλία και όλη η Ευρώπη. Οπότε ο πάω καήτος και αήτος θα το πάρει. Για Σάβα, όποτε άμα είναι ο Σαβίδης, 44 έχεις, άλλο δεν θα πάρεις. Και εσύ κύριε Λιγέ Μαλάντε, 44 δεν θα πάρεις άλλο. Θα παίρνει ο Στέγος Σαβίδης με τον Κιωάρη. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα κλειδί. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεξε.